Γεια σας. Τα τηλεσκόπια είναι τα βασικά όργανα με τα οποία παρακολουθούμε καθημερινά τα απόμακρα ουράνια αντικείμενα, μεγεθύνοντάς τα και συγκεντρώνοντας κυρίως περισσότερο φως από αυτά. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε και αντικρίζουμε απόμακρα αντικείμενα που μέχρι πρότινος μας ήταν άγνωστα και αόρατα. Αυτό είναι το πορτρέτο του νεφελώματος κεφαλή του αλόγου στον αστερισμό του Ορίωνα. Μια φωτογραφία από το πιο ισχυρό και πολύπλοκο όργανο στον κόσμο. Την τηλεσκοπική κάμερα SMID των 120 εκατοστών που βρίσκεται στο όρος Siding Spring της Νέας Νότιας Ουαλίας. Λειτουργεί στα πλαίσια του Αγγλο-Αυστραλιανού αστεροσκοπίου και είναι το μεγαλύτερο όργανο του είδους του στον κόσμο, αποτυπώνοντας τις λεπτομέρειες του νότιου ουράνιου ημισφαίριου. Ένα κοσμικό μάτι που απαιτεί τεράστιες γυάλινες φωτογραφικές πλάκες και ώρες ολόκληρες έκθεσης στο φως. Τα υπέροχα αυτά φωτογραφικά έργα τέχνης παράγονται με την αποτύπωση του ιδίου αντικειμένου με τρία διαφορετικά έγχρωμα φίλτρα. Αυτό εδώ είναι η φορητή εκδοχή του οργάνου, αφού σήμερα ακόμη και οι ερασιτέχνες έχουν παρόμοιες δυνατότητες με τους επαγγελματίες αστρονόμους. Αυτές οι φωτογραφίες του κομίτη του Χάλεϊ βγήκαν από μικρά τηλεσκόπια εξοπλισμένα με ευρύς φωτογραφικούς φακούς. Οι φωτογραφίες αυτές απαιτούν την παρακολούθηση της τροχιάς του αντικειμένου στον ουρανό. Ενώ σε άλλες, η φωτογραφική μηχανή μένει ακίνητη και ανοίγει μια φορά κάθε 30 δευτερόλεπτα, καθώς τα άστρα μετακινούνται λόγω της γήινης περιστροφής. Αν κάνουμε το ίδιο με μια απλή φωτογραφική μηχανή και ανοιχτό διάφραγμα επί ώρες, θα έχουμε σαν αποτέλεσμα την αποτύπωση των αστρικών τροχιών. Σε αυτή τη φωτογραφία έχουμε κυκλικές τροχές, γιατί η μηχανή ήταν στραμμένη προς τον νότιο πόλο του ουρανού με την κόκκινη αντάβια του νότιου Σέλαος. Και εδώ έχουμε δύο εκθέσεις. Μία αρχική στιγμιαία έκθεση που αποτύπωσε τα αστρικά σημεία και μία δεύτερη που αποτύπωσε τις τροχές τους. Ενώ σε αυτήν, η κάμερα αποεστιάζονταν διαδοχικά όλο και πιο πολύ, αποκαλύπτοντάς μας έτσι τα πραγματικά χρώματα των άστρων. Ανάμεσα στην κάμερα και τον τρίποδα υπάρχει ένας αυτόματος οδηγός που οδηγεί την κάμερα να ακολουθεί την περιστροφή της γης. Με αυτόν τον τρόπο και ανοιχτό διάφραγμα αποτυπώθηκε και η φωτογραφία αυτή. Με ειδικά φιλμ και έκθεση 30 δευτερολέπτων δεν χρειάζεται παρόμοιος οδηγός και ο καθένας μπορεί να αποτυπώσει το μεγαλείο του σύμπαντος. Αυτός είναι ο γαλαξίας της Ανδρομέδας, το πιο απομακρυσμένο αντικείμενο που φαίνεται με γυμνό μάτι. Και εδώ ο αστερισμός του Ορίωνα, όπως φαίνεται στο νότιο ημισφαίριο, σε έκθεση 30 δευτερολέπτων, καθώς και τα δύο νεφ του Μαγκελάνου, οι δορυφόροι γαλαξίες του δικού μας. Το ένα από αυτά σε πλησιέστερη άποψη. Και εδώ τα άστρα μέσα από την αντάβια ενός ηφαιστείου. Και άλλη μία άποψη από την Χαβάη, όλες παρμένες με απλές 35 μηχανές. Το σπιτάκι αποτυπώθηκε με τη χρήση ενός απλού φακού. Το ίδιο και εδώ, ενώ στον ουρανό βρίσκεται ο κομίτης του Χάλεϊ.
Η αστρονομία είναι η επιστήμη που ακόμη και οι ερασιτέχνες μπορούν να συμμετάσχουν στις χαρές της. Η αγορά όμως ενός σωστού τηλεσκοπίου είναι συχνά πολύπλοκη. Γι' αυτό χρειάζεται η συμβουλή των ειδικών, αφού υπάρχει μια πληθώρα τέτοιων οργάνων. Αυτό είναι ένα απλό πρώτο τηλεσκόπιο για αρχάριους. Για να υπάρξει η απαιτούμενη ευστάθεια, στηρίζεται σε μια ειδική βάση. Αυτού του είδους τα τηλεσκόπια συγκεντρώνουν το φως των άστρων με τη βοήθεια ενός φακού και το εστιάζουν στο άλλο άκρο, μεγεθύνοντάς το στο προσοφθάλμιο. Το σημαντικό είναι η συγκέντρωση του φωτός και όχι η μεγέθυνση. Ένα άλλο είδος τηλεσκοπίου χρησιμοποιεί ένα κάτοπτρο πάνω στο οποίο αντανακλάται το φως και μεταφέρεται σε ένα μικρότερο κάτοπτρο και από εκεί οδηγείται στο προσοφθάλμιο στα πλάγια του σωλήνα. Ο απλός αυτός οδηγός βοηθάει στη συνεχή παρακολούθηση των άστρων αφού η Γη συνεχώς περιστρέφεται. Για μεγαλύτερα τηλεσκόπια απαιτείται ένας μηχανικός οδηγός, γιατί η μεγαλύτερη διακριτική τους ικανότητα απαιτεί πιο ευαίσθητη παρακολούθηση του ουρανού. Το είδος αυτό του τηλεσκοπίου έχει μικρή μεγεθυντικότητα, αλλά συγκεντρώνει μεγάλες ποσότητες φωτός σε ένα αρκετά προσιτό οικονομικά πακέτο. Ενώ αυτό είναι ένα μείγμα που συνδυάζει φακό και κάτοπτρο με πολύ καλά αποτελέσματα. Ένα μικρό όργανο με μεγάλες επιδόσεις. Υπάρχουν φυσικά ακόμη πιο μικρές εκδοχές και εξίσου φορητές. Πανίσχυρα μάτια για όσους μετακινούνται από μέρος σε μέρος. Ένα ειδικό φίλτρο μετατρέπει το απλό τηλεσκόπιο σε ένα αρκετά ισχυρό ηλιακό αστεροσκοπείο. Με το φίλτρο και ειδικά όργανα ασφαλείας μπορεί να αποτυπωθούν πολλά ηλιακά φαινόμενα από την επιφάνεια του ήλιου. Εικόνες που θα ζήλευαν ακόμη και οι επαγγελματίες αστρονόμοι. Με φίλτρο είναι τραβημένη και η μερική αυτή έκλειψη του ήλιου. Σε μια έκλειψη χρησιμοποιούνται πολλά εξαρτήματα, τα οποία προστατεύουν και το τηλεσκόπιο και τα μάτια του παρατηρητή. Το αποτέλεσμα είναι πράγματι θεαματικό. Απαιτούνται όμως απαραίτητα τα ειδικά φίλτρα. Εδώ βλέπουμε τον σωστό και τον λανθασμένο τρόπο για την αποτύπωση μιας εκλήψεως. Ο λανθασμένος στα χέρια και ο σωστός πάνω σε τρίποδο και με τηλεφακό. Η έλλειψη τηλεσκοπίου δεν αποκλείει την αστροφωτογράφηση. Εδώ η απεικόνιση μιας έκλειψης της Σελήνης από μια απλή φωτογραφική μηχανή στη μέση μιας φωταγωγημένης μεγαλούπολης. Και εδώ μια μερική σεληνιακή έκλειψη. Η Σελήνη με τρεις από τους πλανήτες, τον Δία, τον Κρόνο και την Αφροδίτη. Και εδώ η νεαρή Σελήνη με την Αφροδίτη. Τα μεγάλα σύγχρονα τηλεσκόπια αποτυπώνουν εικόνες του σύμπαντος που αποθηκεύονται με ειδικά ηλεκτρονικά όργανα, τα CCD. Μέχρι πρότινος, μια αποκλειστικότητα των επαγγελματιών. Τώρα όμως, η νέα τεχνολογία πέρασε και στους ερασιτέχνες. Εδώ ένα απόμακρο αστρικός μήνος, από ερασιτέχνη. Το νεφέλωμα ενός πεθαμένου άστρου, από ερασιτέχνη. Κρατήρες της Σελήνης, από ερασιτέχνη. Ένας απόμακρος γαλαξίας, και πάλι από ερασιτέχνη. Παρόλες όμως τις προόδους της τεχνολογίας, ένας πιο παραδοσιακός τρόπος για την απεικόνιση του σύμπαντος είναι αναμφισβήτητα η ζωγραφική του απεικόνιση.